Πολυτάλαντη. Πολυτάλαντη χαμογελαστή Φωτεινή Μαρία Αγραπίδου. Και το φίλο μας. Το Γιώργο Βρετό. Ο Γιώργος ο Βρετός. Α, κύριε Γιώργο, ξέρεις ποιον είχα φέρει εδώ πέρα και του φεραγούρι και μου το είπε κιόλα. Ποιο. Που έχετε το ιδιοπίθετο. Κυρία μου. Τον Νικόλαο το Βρετό, που μπήκε ο υπουργός στο Νίκη. Ναι, που έγινε βουλευτής. Και ήρθε εδώ με 2.000 ψήφους μπήκε στη Βουλή, το ξέρετε. Λοιπόν, όταν ήρθε εδώ λοιπόν και κάναμε εκπομπή. Λυπάμαι, εγώ το θεωρώ θαύμα να πω, ρε. Με θαύμα μόνο. Και μπήκε. Και του λέω, είδες ότι γίνονται τα θαύματα. Και έγινε το θαύμα και μπήκανε στη Βουλή. Εντάξει, καλό είναι που μπήκε πολλοί κόσμος, έτσι δεν είναι. Και καινούριος κόσμος. Και καινούριος κόσμος, για να δούμε πρώτο Θεός, με το πάμε πολιτικά όμως το ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε μείνει στην Άβρα την καλλιτεχνική. Λοιπόν, Μαράκι μου, τι μου ετοίμασες πια πάλι. Για πες μου, Γιώργος Βρετός, Γιώργος είναι ο γιος μου. Λοιπόν, και σου είπα και το συνονόματο. Εσύ με τι ασχολείσαι, Γιώργο? Γιώργος εκδηλώσεων. Α, γι' αυτό είναι μαζί μας. Μπράβο, και να το πούμε αυτό που κάνεις διοργανώσεις, ναι. Έχω κάνει κάποια live με κάποιους καλλιτέχνες με νέα παιδιά. Άρα είσαι manager, διοργανώσεις. Σύμμαχος πιο πολύ, παρά manager. Ωραία. Εσένα δηλαδή πού μπορούμε να σε βρούμε, πατούμε. Παντού. Αν εγώ θέλω και ενδιαφέρομαι να μου οργανώσεις ένα πάρτι, ας πούμε. Ωραία. Θα πατήσω το όνομά σου. Στο πίσω προφίλ μου στο Facebook, στο Instagram. Και θα σε βρω. Ωραία, άμα πατήσω Γιώργος Βρετός δηλαδή στο Instagram ή στο Facebook, αμέσως βρίσκω και μπορώ και σε χρησιμοποιώ. Ξέρεις τι έλεγα τώρα, Μαρία, και εσύ θα μου δώσεις και ιδέες. Να, η κοπέλα μου κάνει και αυτό το δώρο. Και με το βιβλίο της έφτιαξε και μπρελοκάκια. Α, πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν τώρα, πρώτα ο Θεός, αν έχουμε την υγειά μας και ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο εκπομπές, είναι τα 10 χρόνια του καλλιδοσκόπιου. Και σκέφτομαι όλη η χρονιά να είναι event. Και σκέφτομαι ότι πρέπει να κάνω τέτοια πραγματάκια, να κάνω διάφορα. Για δούλεψε να δεις τα κάνουμε κι εσύ τώρα, γιατί τώρα θα σταματήσει. Μπράβο, ναι, για να το σκεφτούμε. Τι θα φτιάξουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Θα είναι άκρως καλλιτεχνικό αυτό που θα κάνουμε. Θα το σκεφτώ καλά, να ξέρεις. Και δημοσιακό. Και θα ταιριάζει, θα είναι Ολυμπία. Μπράβο, έτσι. Λέω, γι' αυτό εγώ απευθύνομαι σε σένα. Δεν ξέρω, εγώ την είδα. Έλα να σου πω, δύο χρόνια που την ξέρω, βλέπω τι κάνει η γυναίκα. Εννοείται. Για πες μου τώρα, τι ωραία μου ετοίμασες. Και έχω καλέσει και κόσμο και λέω, κοπελιές, θα πάμε σε επίδειξη μόνο. Εννοείται, μίλησε και με τη φίλη σου. Σε ευχαριστώ που μας επισύστησες. Λοιπόν, άκουνα... Για πες από όλες, για πες μου. Με την Κατερίνα. Μπράβο, την Κατερίνα την... Που είναι από το ραδιοφωνό. Μπράβο, ναι. Έχω να σου πω ότι η πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζεται art and fashion, δηλαδή τέχνη και μόδα. Είναι κάτι καινοτόμο. Συνήθως γίνονται πάρα πολλά έτσι με καλλιτέχνες ή τραγουδιστές, ή θεατρικά, ή χορός. Και γίνονται και ξεχωριστά εκδηλώσεις με μόδα. Ποτέ δεν έχουν παντρευτεί αυτά τα δύο. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι η τέχνη και η μόδα έχουν πολλά κοινά, αλλά το βασικό κοινό τους είναι ότι είναι δημιουργικές, βασίζονται στη δημιουργία. Mm-hmm. Αν δεν είσαι δημιουργικός, δεν μπορείς να είσαι καλλιτέχνης και αν δεν είσαι δημιουργικός, δεν μπορείς να είσαι σχεδιαστής. Παντρέψαμε λοιπόν μέσα σε μια ξεχωριστή βραδιά στο καλοκαίρι, στο υπέροχο Blue Lagoon, που εμάς μας θυμίζει τη γαλάζια λίμνη, ξέρεις, έχουμε αναμνήσεις από αυτό. Είναι ένα καταπληκτικό μαγαζί στη Φρεατίδα. Από εκεί η Φρεατίδα, Πειραιά. Ναι, ναι, στην Πειραιά. Ναι. Το οποίο πραγματικά όταν κατεβαίνεις κάτω είναι ακριβώς στο κύμα της θάλασσας. Και όταν κατεβαίνεις κάτω έχει φοίνικες, έχει φωτισμό περίεργο και είναι σαν να βρίσκεσαι σε νησί, σε εξωτικό νησί. Ωραία. Εκεί λοιπόν τι πιο όμορφο καλλιτεχνικό μέρος από το να κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Και θα έχουμε ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και τους πιο καταξιωμένους σχεδιαστές ή για να μην είμαι και τόσο απολύτη, από τους πιο καταξιωμένους σχεδιαστές στην Ελλάδα, στην παρέα μας. Και έτσι παντρεύεις τραγούδι, χορό, θέατρο, και μόδα. Αφήγηση και μόδα. Χορό. Α, ωραία. Και μόδα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Έχω μείνει έκπληκτη, μπράβο, πολύ ωραίο το πάντρεψες. Και θα συμμετέχουν παιδιά που ξέρουμε. Θα συμμετέχουν μεγάλοι σχεδιαστές, όπως είναι η Δέσποινα Μυραράκη, ο Μάικλ Νικολάτος, η Φέδρα με τα νηφικά της δημιουργίας της και της τουαλέτες της, η Γεωργία Χιόνι που είναι νέα σε διάστρια, ο γνωστός και πανταχού παρόν Πανταζώνας,
Ο Βασίλης Μπόσης, ο οποίος έχει τις καταπληκτικές τσάντες που είναι πασίγνωστο στο εξωτερικό, τα καπέλα υψηλής μόδας της Χριστίνας Λιμπεροπούλου και άλλη μια φίλη μας, η οποία και αυτή έχει τσάντες και θα τις χρησιμοποιήσουμε πιο μπόχο στυλ και θα τις χρησιμοποιήσουμε με τα καφτάνια. Επίσης να πω ότι στο χώρο θα είναι και μια μικρή έκθεση φωτογραφίας, γιατί ένας από τους φωτογράφους μας θα έχει και κάποια έργα του εκτεθειμένα εκεί για να μπορεί να βλέπει ο κόσμος. Άρα τα συνδυάζει όλα, όλα. Δηλαδή θα είναι ένα όλα τα έχουμε και έκθεση φωτογραφίας και χώρο, συναυλία και χώρο, θέατρο και χώρο και μόδα. Σωστό. Όλα σε μία εκδήλωση. Πολύ ωραίο αυτό. Και γίνεται τι, ποια ημερομηνία? Γίνεται την άλλη Τετάρτη, στις 12 Ιουλίου. Ευτυχώς που σταματάω εκπομπές, κοπελιά. Είσαι τυχερή να το είδες. Να είμαι εκεί. Άρα θα ακούσουν, γιατί είναι αργά. Είναι στις 9 το βράδυ. Α, ναι, εντάξει. Ναι. Στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Στη Φρεατίδα. Να πω κάτι, με το λεωφορείο, ας πούμε, κάποιοι που έρχονται από εδώ παίρνουν ή πρέπει να πάρεις ταξί, πώς πας? Μπορεί να πάρεις με το μέτρο μέχρι το Δημοτικό Θέατρο και από εκεί υπάρχει λεωφορείο και τους αφήνει προς εκεί. Ή και ταξί μπορεί να πάρουν. Δηλαδή είναι κοντά, 5 ευρώ είναι δηλαδή από το Δημοτικό Θέατρο? Ναι, είναι κοντά. Ωραία, εντάξει, αυτό. Α, ωραία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, να πούμε, οπότε μπορεί να είναι όλος ο κόσμος. Αν η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά θα πληρώσει το ποτό του ή ό,τι άλλο θέλει να πάρει. Εντάξει, εκεί, ναι. Εντάξει, το ποτό του, τι, πόσο θα είναι ποτό, 10 ευρώ. 10 ευρώ. Α, εντάξει. Άρα, ωραία. Να που θα πάμε την άλλη Τετάρτη να περάσουμε όμορφα. Έχουμε επίσης πολλά μοντέλα, τα οποία είναι και γνωστά. Έχουμε τη Γεωργία Τσιακαβάρα που ήταν από το Μαϊστάλι Ρόξ. Έχουμε την Άννα Μαριά, η οποία και αυτή ήταν από σοου. Και θα έχουμε και πάρα πολλούς καλεσμένους φίλους, οι οποίοι είναι καλλιτέχνες. Άλλοι τραγουδιστές, άλλοι μοντέλα, άλλοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες. Να σε ρωτήσω κάτι εσένα. Α, συγγνώμη, ξέχασα να πω το πιο σημαντικό. Τον αγαπημένο μου, το μοναδικό πρίγκιπα ερωτόκριτο, τον πρίτσα ερωτόκριτο, που μας δίνει για τους άντρες τον ντύσιμό μας. Ναι, είναι καλός αυτός. Εγώ τον αγαπάω. Είναι ο νούμερο ένα στην Ελλάδα, τον αγαπάω πολύ. Είναι δυνατόν να ξέχναγα να πω αυτό? Εγώ τον έχω πολύ στο face, τον έχω φίλο μου, αλλά τον αγαπώ. Δηλαδή είναι καλός. Του κάνω και σχόλια, του κάνω. Είναι και, πάρα πολύ και, είναι και απλό άνθρωπος. Παιδί. Πρέπει πολύ να είναι απλό καλό παιδί. Παιδί. Είναι καλό παιδί. Και γι' αυτό δεν έμεινε και στη φάρμα. Καλά έκανε και έφυγε. Για μένα καλά έκανε και αποχώρησε. Δηλαδή από μόνος του που έφυγε. Δεν ξέρω τι παίχτηκε από πίσω, εκείνος ξέρει. Αλλά καλά έκανε και είπε αποχωρώ. Εντάξει. Και μ' αρέσει. Μπράβο, πολύ ωραία. Άρα όλο ωραίους ανθρώπους. Ναι, έχουμε μαζί μας στο τραγούδι τον rapper King DM, ο οποίος θα τραγουδήσει. Έχουμε τον άνθρωπο που έφερε το Latin χορό στην Ελλάδα, τον Σάμι από το Φουέγγο με την Τάμα του τη Μαριάννα. Έχουμε τον Υπερίωνα με τη Δάμα του τη Βίκη. Έχουμε και ένα φίλο μου τον Νίκο Τραυτόπουλο, που δεν είναι ακριβώς επαγγελματίας χορευτής, αλλά είναι πάρα πολύ καλός. Αυτοί να μας χορέψουν Λάτιν. Και στο τέλος θα έχουμε και μια έκπληξη. Θα χορέψουμε το κοινό. Ωραία. Θα πάρουν τον κόσμο και θα το μάθουν και θα χορέψουμε το κοινό. Έχουμε τη φίλη μας, την Χρυσούλα, θυμάμαι το όνομά της τώρα, παιδιά πεθαίνω, θα με σκοτώσει και έχουμε και ραντεβού το βράδυ. Μα εγώ έχω δει τι παιδί είναι η Μαρία και όταν βλέπω κάτι που μπορεί να ταιριάξει, γι' αυτό λέω πάρτε τη Μαρία, πάρτε τη Μαρία, κατάλαβες, γι' αυτό σε πήρε η Κατερίνα. Γιατί λέω πάρτε τη, γιατί ξέρω έχουμε τη Βασιλική Τσούκαλη, συγγνώμη, η οποία Βασιλική θα διαβάσει ένα πολύ ωραίο κομμάτι που θα εξηγεί τι είναι η μόδα και τι είναι η τέχνη και πώς παντρεύονται. Και το θεατρικό μας που θα παίξει η Λία Εγκλέζου, ένα μοντέλο, πώς δέχτηκε κακοποίηση, πώς μεγαλώνοντας την έδιωξαν και πώς τώρα είναι τυχερές και τυχεροί αυτοί που έχουν το μητού. Περνάμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν είναι δηλαδή αυτό με το μητού. Αυτό με το μητού τώρα που είπες, σήμερα το πρωί, εγώ ρε παιδί μου, πλάκα πλάκα τώρα, το είπα τότε και εγώ στο σοβαρά, εγώ ήμουν σε ένα σύλλογο. Λοιπόν, εκεί τώρα εντάξει, στους συλλόγους ξέρεις τι γίνεται. Ήτανε κάποιος λοιπόν που και καλά στην αστεία, παιδικός φίλος, συμμαθητής μου, έχουμε μια ηλικία. Λοιπόν, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εμένα άρχισε και μου έκανε μετά σοβαρό μπούλικ. Ότι αν έρθει στο σύλλογο θα σου πετάξω αυγά, θα σε δίρω, θα σε χτυπήσω, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Για τα δικά του, γιατί είναι μουρλός. Και καλά δεν τον βάζανε οι άλλοι, ήτανε δικιά του απόφαση.
Έχει κάνει 2-3 βλακίες και σε μένα και στον πρώτο. Έχει κάνει δηλαδή σε ανθρώπους. Και τη μηχανή του αλλού που τη βρήκαμε χαρακωμένη, εγώ πιστεύω ότι από εκείνο το χέρι ήταν. Και βρήκα εγώ τον πελά μου. Γιατί μου σου λένε εσύ πήγες και τη χαράκωσες που θέλεις να τον εκδικηθείς. Και εγώ δεν είχα κάνει τίποτα. Και πρέπει να ήταν εκείνο το χέρι που το έκανε. Για τα δικά του. Τέλος πάντων, τώρα εγώ επειδή δεν κρατάω κακιά και επειδή είμαι παιδικός φίλος και τον έχω σαν αδερφό, συγχωρώ. Άντε, λέω τρελός, είναι συγχωρώ. Σήμερα του στέλνω καλή επιτυχία για κάτι. Τώρα δεν ξέρω, γιατί μετά έμαθα ότι αυτό που εν τέλει ήταν να συμμετέχει αποσύρθηκε. Δεν ξέρω αν λοιπόν μετά άρχισε να με βρίζει εμένα γιατί αποσύρθηκε από αυτό και ξέσπασε σε μένα, ναι. Αλλά άρχισε να μου λέει κάτι πράγματα, του λέω μέχρι εδώ, τέλος. Δεν θα καταντήσω εγώ να φοβάμαι να ακούσει την Ερασμίδη, μη σε συναντήσω εσένα, ναι. Γιατί η χοντρή πλάκα που λέμε, που ξεπερνάει τα όρια, είναι χοντρή πλάκα. Θα σε πω, του λέω στην αστυνομία σου να πάω να κάνω πρώτη φορά στη ζωή μου. Ασφαλικά μετά. Καταγγελία γι' αυτό. Και ασφαλικά μετά μπορεί να κάνει. Δεν είναι γνώμη να ξέρει πλάκα. Είναι πλάκα μόνο όταν γελάνε και οι δύο πλευρέ. Όταν γελάει μόνο εγώ η μία πλευρά. Δεν είναι πια πλάκα. Όταν γελάει μόνο εμένα δηλαδή νιώθω. Το ξέρει ότι δεν ανέβαινα στην πλατεία για αυτό το λόγο. Και τώρα το λέω και δημόσια. Φοβόμουν. Γιατί λέω που αυτό θα. Πώ να το πω, δεν ξέρει τι είναι απρόβλεπτο. Ή που μπορεί να με πιάσει και να πει Ολυμπίτσα μου, Ολυμπιάρα μου και να με κάνει έτσι. Ή που μπορεί να αρχίσει να λέει διάφορες. Είναι απρόβλεπτος, δεν ξέρεις τι θα σου κάνει. Και τον έχουν μάθει όλοι βέβαια αυτό τώρα. Αλλά τέλος πάντων. Θέλει προσοχή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια θέματα. Είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, χαιρόμαι όμως, γιατί μέσα σε ένα χρόνο πόσα πράγματα έχεις κάνει, βρε αγάπη, δεν σταματάς. Αυτή η χρονιά ήταν πολύ δυναμική. Μαζουρίστηκα, 2 χρόνια με το lockdown δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και τώρα τα έκανες όλα μαζί, ναι ρε φίλε. Τα έκανες, αλλά αυτό είναι καλό για σένα, έτσι. Και να δείχνουν και οι δυνάμεις μας ενωθήκανε, και τις μέρες και η δικιά μου, ενωθήκανε για μένα. Γίνατε ένα και τα κάνατε, ναι. Συμμετείχατε και οι δύο μαζί. Εσύ για πες μας έτσι μερικά πράγματα να σε γνωρίσουμε για σένα. Τι θέλω να μάθω για μένα. Τα πάντα. Πώς ξεκίνησες, τι έκανες, από πού είσαι, τι κάνεις. Καταγωγή από Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικιός, ναι. Από περιοχή Πότσαρη. Έχω κλείσει οικονομικά στο Αριστοτέλειο και στο Νοτέλειο Δημοσιογραφία. Δούλευα στα Μπουζούκια. Ωραία, μια χαρά. Πέρασε πολύ ωραία αυτά τα 18 χρόνια. Και είπα να. Πώς ήρθω σιγά σιγά. Δούλευε σαν σερβιτόρος κατά τέτοια. Όχι, σαν φωνή. Α, τραγουδούσες. Αλλά σταμάτησε για ένα θέμα υγείας δικό μου. Α, άρα τα λέει το παιδί. Τα λέει. Εγώ και αποσύρθηκα και είπα να ανοίξω το γραφείο μου τα ΙΒΕ. Καλά έκανες. Και αυτό τώρα πάει καλά, ναι. Άρα να ξέρεις, στα 2 χρόνια που μας ήταν στα κλειστά, ναι, πάμε, εντάξει, προκλήρωμε και λένε, πάμε καλά. Ήταν και αυτό που ήταν, που έφερε πίσω το κόσμο πολύ. Αλλά νομίζω ότι τώρα το ξεχάσαμε αυτό, ε. Έχουμε αρχίσει, πιστεύω, εκτός και αν γεννηθεί κανένας καινούριος ιός που λένε, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω, όχι τόσο σύντομα, νομίζω. Αλλά τι θα γίνει. Κάθε 10 χρόνια, με δεις την ιστορία, έρχεται μια πανδημία. Α. Και μήπως μετά από κάτι, ναι. Ναι, όπως σκέφτηκε και το ΙΤΕΝ. Ναι, είναι και αυτό. Μια μεγάλη παροπία έρχεται κάθε 10 χρόνια. Αλλά κάθε 10 χρόνια έρχεται κάτι καινούργιο. Είναι λογικό, έτσι. Γιατί όλοι εξελίσσουν. Καλά ξέρεις τι έπαθα σήμερα. Ανοίγω το ίντερνετ και λέει, απαγορεύεται η κουρκουμίνη. Κουρκουμίνη υπάρχει στην κανέλα, που εγώ την κανέλα την έτρωγα σαν τρελή. Κάθε μέρα έβαζα στον ελληνικό καφέ κανέλα και μάλιστα κόλλαγε, την έβλεπα ότι κολλάει στο φλιτζάνι. Αυτό το πράγμα που κόλλαγε στο φλιτζάνι, παιδιά, κολλήσκω στο σκότιμο. Μετά λέει η αλόη καρκινογόνα που την έπινα πόσιμη. Εγώ έχω ξεσκιστεί 10 χρόνια και πίνω αλόη και γιατί η ασπαρτάμη που, που έχουμε καταναλώσει όλοι σε όλα τα αναψυκτικά και όλα τα είδη διατροφής. Και λέω τι γίνεται τώρα εδώ, πες μας τι γίνεται. Δηλαδή κάτι που σου λέγανε, δηλαδή σου λέγανε ποιες αλόι, ποιες αλόι, ποιες αλόι. 10 χρόνια πίναμε αλόι. Και τώρα σου λέει πόσιμη αλόι καρκινογόνα, απαγορεύεται. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε καταχρήσεις γενικώς. Και αν δεν κάνεις καταχρήσεις, ότι να καταναλώσεις δεν έχεις μετά. Βρε, ευτυχώς που εγώ. Ό,τι πίνω, το πίνω για ένα μήνα, 15 μέρες. Αλλά την κανέλα όμως τώρα
την κάνω, αλλά την πίνω, μου είχε γίνει εθισμός το καφέ. Την έχω εθιστεί, γιατί σου φέρνει και χαρά. Αν ψάξεις, αν βράσεις ένα ξυλάκι... Κανέλα. Ναι, το ξυλάκι όμως τι κελάει. Αυτή δεν έχει, λέει, κουρκουμίνη. Αυτό τώρα, άμα το βράσεις και το πιείς, θα νιώσεις... Ευεξία. Ναι, τσιτώνεις, πώς να σου το πω. Είναι ωραία. Είναι εξωτερικό. Ναι, είναι ωραία η κανέλα. Εγώ την αγαπάω. Αλλά πού να ξέρω ότι η σκόνη. Η σκόνη δεν θα πει. Και εγώ είχα ένα κουτάκι τέτοιο σκόνη και ήταν και αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Και έλεγα να τελειώσει, να τελειώσει και έβαζα. Φυλάει, όχι αστεία. Έριχνα. Τώρα θα βάζεις το καφέ σου μέσα ένα ξυλάκι. Το ξυλάκι σε φέρει καλύτερα. Είναι καλύτερο το ξυλάκι. Παράει έτσι. Ναι, γιατί με έχει, την έχω μάθει. Αλλά όλα έχουν γίνει καρκινογόνα. Θα πρέπει να το κάνεις και αυτό κάποια στιγμή. Να φτιάξουμε ένα τέτοιο με τις στροφές και με αυτά να κάνεις ένα event. Τι είναι και τι δεν είναι και τι είναι. Μα η τελευταία μου μιλία ήταν για σωστή διατροφή και σωματική υγεία. Α, είδες. Και ανέφερα μέσα και διάφορα βότανα, το τσάι, τον καφέ, την κανέλα. Τι προσφέρει το καθένα. Η μέντα πάντως είναι το φάρμακο για τα δόντια, πιστεύω, και το φάρμακο για πολλά πράγματα. Και τη μέντα τη λάτρευω και η μέντα σε τσιτάρει. Και είναι ωραία. Η μέντα σε ζεσταίνει κιόλας, να ξέρεις. Ενώ δροσίζει στην αρχή, μετά ζεσταίνει. Κάνει θέρμανση. Είναι αγαπημένο βότανο κι αυτό. Η μέντα. Εγώ έκανα πλύσεις με μέντα. Όταν καμιά φορά, επειδή φοράω μασελάκι, πάω να έχω ερεθισμό στο στόμα και αυτά, και θα μου πεις, δεν είναι και τυχαίο που έχει οδοντόκρεμα μέντα, έτσι δεν είναι. Είναι αντισηπτική η μέντα, έτσι. Ναι, αλλά το καλύτερο αντισηπτικό, φυσικό αντισηπτικό, είναι το χαμομήλιο, χλιαρό χαμομήλιο. Το καλύτερο. Δύο μέρες τώρα εγώ που είχα πρυξήματα, έπινα μόνο χαμομήλιο. Και ξέρεις τι, γιατί έχω κάνει βοτανοθεραπεία, το χαμομήλιο είναι το πιο ακακό που μπορείς να το πίνεις κάθε μέρα, χωρίς να έχεις παρενέργειες. Βοηθάει το έντερο, είναι υπηρετιστικό. Είναι το πιο ακακό. Όλα τα άλλα... Και το τσάι του βουνού. Όχι, το τσάι του βουνού, επειδή έχει τη καφεΐνη, τι έχει αυτές τα τέτοια, δεν κάνει πάρα πολύ. Έχει είναι τεΐνη. Σαν τον καφέ. Έχει τεΐνη, αλλά να ξέρεις ότι τουλάχιστον δύο φλιτζάνια τσάι του βουνού την ημέρα προλαμβάνουν την Άνοια. Α, ναι. Την Άνοια. Να πλακωθώ κι εγώ τότε για την Άνοια. Να πλακωθώ. Άμα σε μερικά χρόνια με δείτε να τα λέω αλλιώς, θα λέτε δάσκαλη που δίδασκεσαι. Τα έχω εγώ εδώ τις εκπομπές και θα τις βγάλω και θα πω, εσύ μου έλεγες γιατί. Γιατί, ό,τι λέω το κάνω. Εγώ σας λέω το σωστό, δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι ότι σωστή. Ότι πίνεις τσάι. Κάθεσαι δυο, δεν προλαβαίνεις και να πιες δυο φλουτζάνια. Εγώ δεν προλαβαίνω και να φάω. Αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Πού να πω. Αλλά δεν με πειράζει τόσο το φαγητό, γιατί δυστυχώς τρώω η άτιμη, ό,τι βρω μπροστά μου. Ο ύπνος. Θα ήθελα να κοιμάμαι λίγο περισσότερο. Εγώ με τον ύπνο λοιπόν τι έκανα, που είχα πολύ δυσκολία με τον ύπνο και είχα αρχίσει και έπαιρνα και από το φαρμακείο φυτικά, ξέρεις, και ζελεδάκια και τέτοια. Τι έκανα, άρχισα να τρώω μπανάνα το βράδυ, το χαμομηλάκι μου το βράδυ, περπάτημα είναι καλό λίγο πριν κοιμηθείς, δηλαδή αυτό κάνει, βοηθάει. Αυτά. Γιόγκα πάει, εντάξει. Εγώ δεν προλαβαίνω, δεν έχω πρόβλημα. Πού να κάνεις γιόγκα. Κοιμάμαι όρθια, να ξέρεις, κάθομαι στην τηλεόραση, λίγο, στο κρεβάτι έτσι λίγο όρθια και ξυπνάω έτσι. Έχω κοιμηθεί. Δεν προλαβαίνω. Να κοιμηθώ. Δεν έχω δυσκολία. Κουράζομαι τόσο πολύ που πραγματικά κοιμάμαι ξερή. Ναι, αλλά κάνεις όμορφα πράγματα όμως. Πράγματα που σε ευχαριστούν, γιατί να σου πω κάτι. Άμα σου βάλω την εκπομπή πριν δύο χρόνια που είχες έρθει και δεις τώρα τον εαυτό σου. Είναι λες και γυρίσαμε το χρόνο πίσω, σε γυρίσαμε 5-10 χρόνια πίσω σε ηλικιακά. Έχεις αναζωογονηθεί. Εγώ το βλέπω το φως δηλαδή στο πρόσωπό σου. Μου, το είπα και στην εκδήλωση την άλλη φορά και λέω: εντάξει, ο κόσμος μπορεί να το λέει ότι το λέω δήθεν. Η αγάπη που έχω εισπράξει από τον κόσμο και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, αλλά και γενικότερα τον κόσμο, είναι τόσο μεγάλη που αν την είχα σε χρήματα θα ήμουν δισεκατομμυρίου. Μα να σου πω κάτι, γιατί αυτή η εκδήλωση που έκανε στον Πειραιά για τα ΜΕΑ που εγώ ήρθα και μ' άρεσε και συγκινήθηκα.
Και περίμενε, δεν μου λες, ένας τραγουδιστής σου κάνει κλίση που του είπα, που είναι τυφλός και εκείνος και γράφει τραγούδια και παίζει synthesizer. Μένει μακριά βέβαια. Ο Νεκτάριος. Όχι. Ένας άλλος είναι. Δεν ξεχνάω τα ονόματα και του είπα να έρθετε σε επαφή. Γιατί και εκείνος γράφει, κάνει και είναι... Ναι, και είναι το παιδί με... και εκείνος με. Γιατί με συγκίνησε αυτό πάρα πολύ. Με συγκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια. Με συγκίνησε που δεν το μενούν να πήγε να κάνει μαθήματα στα παιδιά εκεί. Συγκινήθηκα, μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Ναι. Είναι όμορφο. Ξέρεις, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι σαν εμάς. Δυστυχώς εμείς τους αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Όταν έβαλα τον εαυτό μου στη θέση τους και είπα, αν πάθω ένα ατύχημα. Και μείνω τυφλή. Όχι μόνο. Εγώ να σου πω κάτι. Πόδι, εγώ είμαι εν δυνάμει, γιατί έχω οχρά κοιλίδα ξερή. Μπορεί δηλαδή και ήδη έχω αρχίσει και κάνω αυτό το μπλε που λέει. Βέβαια εντάξει, κάτι ελπίδες είδα ότι θα βρεθεί χειρουργείο. Αλλά πες, δεν ξέρεις. Ξέρει, αυτό τυφλώνεσαι, δεν βλέπεις. Δεν είναι μόνο αυτό, αγάπη μου. Περπατάμε στον δρόμο και έρχεται, μας χτυπάει ένα αυτοκίνητο. Πέφτουμε κάτω και σπάμε το πόδι μας. Έστω και για ένα χρονικό διάστημα είμαστε ανάπηροι κι εμείς. Ναι. Εγώ θυμάμαι όταν κάναμε την εκδήλωση, μία από τις ιδιαστριές μου έπεσε και έσπασε το πόδι της. Και για 2 εβδομάδες δεν μπορούσε ούτε να σηκωθεί να πάει τουαλέτα. Και μου έλεγε, είμαι ανάπηρη, Μαρία. Το καταλαβαίνω τώρα στο πετσί μου αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε για τους άλλους. Επομένως, είμαστε όλοι εν δυνάμει ανάπηροι. Δεν εν δυνάμει αμέρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Αυτό αυτόματα με έκανε να καταλάβω ότι αν εγώ πάθω ένα ατύχημα, δεν θέλω να μου φερθεί ο κόσμος διαφορετικά. Θέλω να μου φέρουν το όπως φέρονται και σήμερα στη Μαρία. Εντάξει, θα με βοηθήσει αν δεν βλέπω να περάσω το δρόμο ή το οτιδήποτε, γιατί εγώ τώρα στην ηλικία μου δεν είναι το ίδιο με το να γεμνηθώ τυφλή ή να χάσω το πόδι μου ή το χέρι μου. Θα θέλω χρόνο να προσαρμοστώ. Αλλά το μυαλό μου θα λειτουργεί. Θα θέλω να μου φερθούν όπως σε όλους τους άλλους ανθρώπους. Ούτε να με λυπούνται. Μα μπράβο, δεν θες ούτε λύπηση. Όχι. Και αυτό λέει και στα παιδιά. Όταν κάποια στιγμή δεν μου άρεσε κάτι που κάναμε πρόβα, τους είπα. Τέρμα! Έγινε κακιά, φώναζα, σας κόβω. Εγώ δεν σας βγάζω έτσι να γίνετε ρεζίλοι. Δεν θέλω να ανεβείτε εκεί πάνω και ο κόσμος αντί να σας χειροκροτάει, να σας λυπάτε και να λέει: έλα μωρέ τα καημένα, δεν πειράζει που δεν έπαιξαν καλά. Δεν το δέχομαι. Το κατάλαβα και έγιναν καλύτεροι και από εμάς. Αλλά το μυαλό μου. Εγώ δεν βλέπω διαφορά σε αυτούς τους ανθρώπους όταν είμαστε μαζί, όταν παίζουμε στο σανίδι. Παίζουν εξίσου καλά. Έτσι, και καλά κάνεις και δίνεις και ζωή και σε άλλους, ρε παιδί μου. Δίνεις και βήμα σε άλλους, ανοίγεις πόρτες και σε άλλους. Εγώ είδα ότι και με την παράσταση που ήρθε και είδα, τι ωραία φοβερή. Είναι και ηθοποιός η κυρία από εδώ πέρα, δεν έχει ώρα δηλαδή, είναι φοβερή. Όχι όλο το λέτο. Μ' άρεσες πάρα πολύ. Μ' άρεσε όμως και τα ιστορίες. Μ' αρέσαν γιατί περνάγανε μηνύματα. Άλλωστε μας το έχεις πει ότι θα περάσουν μηνύματα και αυτά. Και γενικά μ' αρέσει που έχεις παντρέψει κόσμο και έχεις γνωρίσει κόσμο και φέρνεις επαφή τον ένα με τον άλλον. Μα πρέπει να είμαστε ένα. Δεν έχουμε καμία διαφορά. Να μην είμαστε ξεχωριστοί. Κάτω από τα μάτια του Θεού. Όλοι είμαστε ίδιοι. Και όλοι είμαστε αδέρφια. Λοιπόν, και έτσι πρέπει ο ένας να βοηθάει τον άλλο και να μην. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν μπορεί, όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια. Θα βρεθεί και ο εγωιστής, θα βρεθεί και ο υπερόπτης, θα βρεθεί και ο ψεύτης, θα βρεθούν και όλοι αυτοί. Εντάξει. Απλά εμείς όλους τους ανθρώπους αγαπάμε. Το ελάττωμα μισούμε. Έτσι δεν είναι το πάθος μισούμε. Το πάθος καταδικάζουμε. Τους ανθρώπους αγαπάμε. Και έτσι απλά κρατάμε μια απόσταση όταν. Δούμε ότι τα πράγματα... Κύριε, εγώ ήμουν πάντοτε της φιλοσοφίας ότι ακόμα και ο χειρότερος άνθρωπος έχει μέσα του κάτι καλό. Όμως, όταν εξαντλήσω όλα τα περιθώρια και δεν μπορώ πια να δεχτώ την κακία, γιατί ο άλλος δεν βελτιώνεται, γιατί είναι βολεμένος εκεί, θέλει προσπάθεια για να γίνεις καλός άνθρωπος, θέλει προσπάθεια για να δώσεις τον άλλον κάτι και όχι να πάρεις. Όταν λοιπόν εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια, έχω πάρει την απόφαση να βγάζω οριστικά από τη ζωή μου τους τοξικούς ανθρώπους. Όποιος λοιπόν είναι τοξικός, να μείνει μακριά μου.
Ναι. Αυτό τώρα που λες λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ τη Μαρία την είχα σαν παράδειγμα, γιατί πριν 2 χρόνια που τη γνώρισα, ζούσα μία πίεση και ένα αυτό. Και πραγματικά, μια δυναμική γυναίκα γίνεται και παράδειγμα σε μια άλλη γυναίκα που μπορεί λίγο να έχει δει, έτσι δεν είναι? Εγώ, η Μαρία είναι κάτι τέτοιο για μένα, ναι. Πραγματικά, Μαρία, σου το λέω αυτό. Όχι, δεν σου το λέω για να σου χαϊδέψω τα αυτιά. Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί αν θυμάσαι πριν 2 χρόνια, θυμάσαι. Λοιπόν, εγώ πήρα αποφάσεις, πώς να σου το πω, έκανα άλλα πράγματα και πήρα τη δύναμη από τα κορίτσια. Γιατί λέω... Μου έχει στείλει και μία κοπέλα, μου στέλνει καθημερινά πολλά μηνύματα στο mail μου. Με κριτικέ, με το πώς έχω δει τα θεατρικά μου. Και είχα και μία κοπέλα η οποία μόλις είδε στο YouTube, γιατί δεν μπορούσε να έρθει να μας δει την παράσταση που ήρθες κι εσύ. Μόλις είδε Ολυμπία την παράσταση, κατάλαβε ότι κακοποιείται λεκτικά και σωματικά από το σύζυγό της. Κάθισε, το σκέφτηκε και πήρε την απόφαση και βρήκε τη δύναμη να τον αφήσει. Και μου έγραψε μετά ότι με ευχαριστεί πάρα πολύ που τέλος πάντων δεν είχαν ταιριάσει. Που τέλος πάντων της έδωσα την δύναμη. Ναι, γιατί είναι κακοποίηση η φωνή δυνατή που σου φωνάζει όλος και τραντάζεσαι. Και του λες, σε παρακαλώ, μην φωνάζεις, ταράζομαι, τραντάζεσαι τη φωνή μου, σε παρακαλώ, γιατί το κάνεις. Και του λέει, σε παρακαλώ, μην το κάνεις, και το κάνει πιο δυνατά. Φυσικά το κάνει πιο δυνατά. Το κάνει επίτηδες για να σου κόψει τα πόδια εκείνη τη στιγμή, να παραλύσεις, να πεις και εν τέλει, ξέρεις τι γίνεται. Τι να σου πω τώρα. Αυτό το άτομο εντωμεταξύ, ό,τι με κατηγορούσε, εγώ το έχω αποδεικτικά στοιχεία τώρα, με κατηγορούσε γιατί τα κάνει εκείνα τα άτομα. Πάντα έτσι γίνεται. Τα κάνει εκείνα. Ναι, κάνω μύρωση. Εγώ δηλαδή να πηγαίνω στην εκκλησία μου, να είμαι με τις φίλες μου και να είμαι δουλειά, εκκλησία, εκπομπή και φιλενάδες και να με κατηγορούν ότι κάνω βρωμιές. Γιατί κάνανε οι άλλοι βρωμιές. Μα δεν το ξέρεις ότι κρίνουμε από τον εαυτό μας. Εσύ γιατί τους βλέπεις όλους καλούς, γιατί είσαι έτσι, καλή. Έτσι. Ένας ο οποίος δεν είναι καλός και ξέρει τον εαυτό του, τους κρίνει όλους άσχημα. Έτσι. Σου κάνει εντύπωση αυτό. Απλά θα πρέπει να βάζουμε τα όρια μας, όχι άμυνες υποχρεωτικά, γιατί βάζοντας άμυνα δεν αφήνεις τους ανθρώπους να σε γνωρίσουν. Πρέπει να βάζεις όρια. Να πεις ότι κάνω πίσω μέχρι εδώ. Μετά δεν κάνω άλλο πίσω. Μετά ή κάνει ο άλλος πίσω ή φεύγω. Έτσι. Αυτό. Και να παίρνεις τα δούλες και να το κάνεις. Σωστός. Σωστή. Να πω πάντως ότι αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι περισσότερο με τα event, με τον κόσμο και με τα φιλανθρωπικά, ανακάλυψα ότι είμαστε πολλοί αυτοί που θέλουμε να συνεισφέρουμε. Εννοείται. Απλά πρέπει να βρούμε ο ένας τον άλλον. Εγώ είχα την τύχη στο δρόμο αυτό, τον δύσκολο, να βρω και άλλους ανθρώπους οι οποίοι με στηρίζουν, με αγαπάνε και είναι δίπλα μου στα περισσότερα από αυτά που κάνω. Τους ευχαριστώ, τους αγαπώ πολύ. Κάποιοι από αυτούς για μένα είναι η οικογένειά μου πια. Το ξέρουν αυτοί ποιοι, γιατί τους το λέω. Σας ευχαριστώ όλους όσους με στηρίζετε για να κάνουμε όμορφα πράγματα και να δείξουμε στον κόσμο ότι το καλό θα υπερισχύσει του κακού. Και εγώ έτσι νομίζω. Το καλό θα υπερισχύσει του κακού. Λοιπόν, ξανακάνουμε το κάλεσμα για την Τετάρτη στην Φρεατίδα. Στο Blue Lagoon, στο 12 Εβδόμου, σε 8 η ώρα το βράδυ. 9. 9 το βράδυ. Καλά, 8 μέχρι να μαζευτούμε, καλά το λέει. 9. 9 το βράδυ, στις 12 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη, στο υπέροχο Blue Lagoon στη Φρεατίδα, ελάτε να ξεχαστείτε σε ένα εξωτικό νησί, στη πιο ξεχωριστή και δημιουργική βραδιά του 2023. Στη Φρεατίδα, λοιπόν, την επόμενη Τετάρτη. Ελεύθερη είσοδος, οπότε σας περιμένουμε όλους. Μπράβο. Μόνο το ποτό σου και εκεί που θα πίνεις ένα ποτό καπάλου, το πίνεις εκεί πέρα και τελειώνει η υπόθεση. Ένα κοκτέιλ, ένα κάτι. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Εσύ ετοιμάζεις κάτι άλλο ή ό,τι κάνετε μαζί με τον κορίτσι? Ό,τι κάνουμε μαζί με τη Μαρία. Ωραία. Άρα από το Σεπτέμβρη θα μου πεις και εσύ τι θα έχεις. Από Οκτώβριο, σε Οκτώβριο, ναι. Θα μας τα λέτε. Θα είναι καλά μας. Είναι η πρώτη συνεργασία με τον Γιώργο. Πιστεύω θα πάει σούπερ και θα συνεχίσουν και πολλές ακόμα. Ναι, εγώ τον είδα τον Γιώργο και στο θεατρικό τότε. Εκεί σε γνώρισα, στο θεατρικό σε γνώρισα, ναι. Νομίζω πως ναι, θα κάνετε κάτι. Θα κάνουμε. Γιατί εγώ σε θαυμάζω όμως, μπράβο της. Το λέει η καρδιά της. Πού πας και τους βρίσκεις όλους και τα κάνεις, μπορείς να πεις.
Είναι συγκυρίες, πιστεύω. Έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχει λόγος που κάποιοι άνθρωποι γνωρίζονται και έρχονται. Βρε αγάπη, γλυκιά, πριν 2 χρόνια ήταν ένα μωράκι, το μωράκι τίνο, αυτό το είδος, κατάλαβες. Που δειλά-δειλά ξεκίναγε τα βήματα και ξαφνικά τώρα κάνει τόσο ωραία πράγματα. Θέλω να πω κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Στο χώρο είμαι 10 χρόνια. Δεν έκανα κάτι δικό μου. Α, μπράβο. Πρέπει για να κάνεις κάτι σωστό και αξιοπρεπές να γνωρίζεις. Εγώ γνώριζα εκ των έσω. Απλά δεν είχα κάνει δικά μου βήματα. Μπράβο, ξέρεις, απλά δεν είχες ασχοληθεί. Και τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα θεωρώ ότι μπορώ να κάνω κάτι καλά, ίσως και καλύτερα από κάποιους άλλους που δεν το κάνουμε με την ψυχή τους, γιατί εμείς το κάνουμε με την ψυχή μας. Ναι, άμα το κάνεις γιατί το κάνεις για να σ' αρέσει ή αν το κάνεις γιατί είναι επάγγελμα, παίζει και αυτό ρόλο. Δεν το κάνουμε για να βγάλουμε χρήματα, το κάνουμε για να δώσουμε χρήματα. Το κάνουμε με την καρδιά μας. Μπρά, αυτό παίζει ρόλο. Αυτό κάνει τη διαφορά. Αυτό παίζει ρόλο. Όντως κάνει διαφορά αυτό. Και έχω και είναι κακό ελάττωμα με Ολυμπία. Δεν μπορώ να πω όχι. Μου λένε θα μου βοηθήσει εκεί. Ναι, θα κάνουμε αυτό. Ναι, θα κάνουμε εκείνη και μετά. Και ξαφνικά. Δεν όχι, μου από Ολυμπία, θα σε φτιάξω. Ναι. Και ξαφνικά έχω 100 πράγματα να κάνω και λέω Παναγία, από πότε θα προλάβω, χώνομαι. Δεν τα κάνουμε όλα. Ωραία, εντάξει. Μπορεί να βοηθάει τον άλλον. Έτσι πρέπει. Δηλαδή, σε μαλλιά με τα τηλέφωνα είναι τέλειο. Όχι τον άλλο, ξέρει, έχουμε αυτό. Στέλνω την παρή. Μου λέει, έχω αυτό. Έτσι πρέπει να γίνεται. Γιώργο, βρει εκείνο, κάνε το άλλο, κάνε αυτό. Λέω, μου έκανε αυτό, δηλαδή, άμα δεν μπορώ, κάνω και το κάνει μαλλί. Γι' αυτό κυρώθηκαν και οι δυνάμεις μας. Έτσι θέλει. Μα έτσι θέλει η ζωή. Θέλει το ένα χέρι να ανοίγει το άλλο και τα δύο το πρόσωπο. Σωστό. Και έχουμε και καλούς συνεργάτες, έτσι. Θέλω να πω, συνεργάτες είναι όλοι αξιόλογοι. Και ο Χρήστος που κάνει το μανικέν που είδα. Ο Χρήστος ο σκηνοθέτης. Ο Αλφάνης, ναι, είναι πολύ καλός ο Αλφάνης και πολύ. Τα δίνει όλα. Αυτό θα σου λέγα και ευγενικός και καλός δημοσιοτήστας είναι ο Αλφάνης. Δεν του φαίνεται, αλλά είναι καλός δημοσιοτήστας, να ξέρεις. Μια χαρά είναι. Εγώ τον είδα ωραίος, ναι. Ο Χρήστος είναι βραβευμένος σκηνοθέτης και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, αλλά δεν τα λέει, είναι ταπεινός. Χρήστο, θα τα λέω εγώ για εσένα. Δεν έχει έρθει εδώ, πρέπει να τον φέρω εδώ. Ναι. Μια φορά είχατε έρθει μαζί, νομίζω ή όχι. Όχι, όχι, δεν έχει έρθει. Λοιπόν, Χρήστο, έχει ανοιχτή πρόσκληση. Έχει ανοιχτή πρόσκληση στην Ολυμπία από Σεπτέμβρη και πέραν αυτού θα σου μιλήσουμε για την ταινία που κάναμε μαζί με τον Χρήστο. Εγώ που είμαι, δεν συμμετέχω. Που σε ενδιαφέρει αυτό, γιατί είναι μια ταινία την οποία την παίζουμε παντού δωρεάν και σε σχολεία και σε καπί και σε εκκλησία και παντού. Και είναι για την στοματική υγεία. Είναι για την πρόληψη και την προαγωγή της στοματικής υγείας μαζί με τον Χρήστο. Κάναμε το ακατόρθωτο, γιατί κάναμε γύρισμα σε 2 ημέρες, ταινία μεγάλου μήκους. Και ο καθένας από το δικό του μετερίζει, βάζει το λιθαράκι του για να γίνει αυτό που βλέπετε εσείς και λέτε είναι ωραίο. Νομίζω μου έχεις ξαναμιλήσει για τον Χρήστο την πρώτη φορά όταν ήταν η εκδήλωση που κάναμε για τα δόντια τότε η πρώτη ναι. φορά. Μπράβο, γιατί και εκεί σε βοήθησε ο Αλφάνης νομίζω, ε. Ναι. Μπράβο, ναι. Ο Χρήστος είναι στην ομάδα μου, είναι η ομάδα μου. Είναι, είναι ο μόνιμος, βασικός άνθρωπος της ομάδας. Είναι άνθρωπος που θα μου φτιάξει τα δελτία τύπου, παρόλο που δεν είναι αυτή η δουλειά του, θα μου φτιάξει τις αφίσες, πολλές φορές τα κινηματογραφίες, τα βέλη φωτογραφίες. Εμένα ξέρεις τι μ' άρεσε, δεν είχαμε βρεθεί ποτέ ζωντανά. Όταν πήγα στο θεατρικό έρχεται και με πήγε, μου λέει είσαι η Ολυμπία. Έλα Ολυμπία. Ξέρεις μετά στροφαρά. Μετά είδα ότι είναι από το Facebook, ότι είναι δηλαδή έτσι στροφαρά. Χρήστος φτιάχνει μοντέλα τις εκπομπές και τις ανεβάζουμε. Πώς. Γι' αυτό ήξερε ποια είναι η Ολυμπία. Φυσικά και ήξερε την Ολυμπία. Α, ωραία. Η Ολυμπία είναι και ηθοποιός. Εννοείται. Χρήστο είναι ηθοποιός. Εννοείται. Α, να του το πούμε αυτό. Ναι, Χρήστο. Ένα ρόλο. Είμαι ηθοποιός, Χρήστο. Γι' αυτό κάνω εδώ πέρα να βγάζω το ψώνιο μου, να βγάζω την τρέλα μου. Έλα, Ολυμπία. Ναι, πραγματικά δεν είχα την εκπομπή. Πλάκα-πλάκα να εκτονώνουμε λιγάκι. Αν και να σου πω κάτι, εγώ την είδα με τη μόρφωση. Είδες που σου πω ότι έκανα. Ναι, ναι, και τέλει σκεφτόμουν και λέω: αν αυτά τα απογέματα τα ξόδευα σε ένα θεατρικό, θα έκανα. Καλύτερα δεν θα ήταν και μάλλον του χρόνου αυτό θα άρχισε. Η γνώση είναι γνώση. Αλλά μ' αρέσει και αφού αποκτήσει τη γνώση, κάνεις και το κέφι σου. Ναι, όχι, έχω αυτή τη χρονιά και τέλος μετά. Μετά θα ασχοληθώ μόνο με... Θα πας σε ένα θεατρικό εργαστήριο, θα σου συνεισόδω, δεν το λέω ναι, δεν επιτρέπει να το πω ναι.
Έστω, ναι. Λοιπόν, μπορείς να πας στο Στέλιο του Καλαθά, που έχει ένα ιδιαίτερο θεατρικό εργαστήρι, γιατί έχει κάποιες μεθόδους που φέρνει από την Αμερική. Στέλιο, για σένα μιλάω, να ξέρεις, ξέρεις ότι σε αγαπάω. Εκεί που ήρθες που κάναμε το θεατρικό. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, ο Στέλιος έχει φοβερές μεθόδους και βοηθάει τους ανθρώπους να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, να μειώσουν το άγχος τους. Είναι πάρα πολύ καλή μέθοδος και ως ψυχοθεραπεία, να ξέρεις. Το ξέρω, γιατί υπάρχουν τα θεατρικά εργαστήρια που υπάρχει με... Και κάνει πάρα πολύ αξιόλογες παραστάσεις. Το ξέρω αυτό. Εμείς την Κυριακή θα πάμε. Στην παράστασή του, κάτω από το θέατρο είναι, άμα θέλεις να σου στείλει, να έχεις και εσύ. Στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα. Είναι το βράδυ, στις 9. Ωραία, Κυριακή. Ωραία, άμα δεν είμαι θάλασσης και τέτοια, θα έρθει. Είναι κομμωδία, πάμε να γελάσω. Πάμε να μου φτιάξει ψυχούλα μας, έχεις δίκιο. Στείλε μας εσύ να το πω. Στείλω, σου στείλω. Τον Καλαθά μας το ξέρω σαν όνομα και σαν... Μα είναι πασίγνωστος. Είναι και πολύ σκοτωπιός. Και σκηνοθέτης, πολύ όμορφος. Τα λέω γιατί δεν του αρέσει να το τα λέω. Α, να, ορίστε, βρήκα και που θα πάω να ασχολούμαι. Και μπορώ να πάω τώρα τα πόσες φορές την εβδομάδα θα έχεις. Μία φορά την εβδομάδα. Μία μέρα δεν μπορείς να βρεις να πας. Εννοείται. Ξέρεις τι καλό θα σου κάνει. Πάρα πολύ. Θα πάω. Τώρα από τώρα θα γραφτώ. Μπράβο. Κοίταξε, εγώ έκανα με τον Άκη το Δαβί. Πήγαινα δηλαδή κανονικά από μικρό κοριτσάκι. Μετά, τώρα μετά λέω, βαριέμαι. Αλλά θέλω να σου πω, έχω κάνει. Αλλά μετά παντρεύτηκα, έκανα ένα, τα παράτησα, ξέρεις. Όλοι κάναμε ένα μικρό διάλειμμα στη ζωή μας. Όλα πρώτα δεν είναι να ξεκινήσουμε κάτι. Ναι. Όχι, μετά είχα απορροφθεί με το. Και τώρα να σου πω κάτι. Είμαστε με τον κύριο Κύλο, τον Γιάννη τον Κύλο, που είναι ο σκηνοθέτης του Σύμβριους και κάνει τα θεατρικά και αυτά. Γιατί είχαμε κάνει στην Ένωση Κριτών και τώρα έχουμε ξαναμπεί στο τρυπάκι να κάνουμε κάτι για την Ένωση Κριτών και να κάνουμε κάτι, ξέρεις. Έχουμε πάρει ένα βιβλίο που θέλει να το φτιάξει αυτός με τα δικά του, ξέρεις, να το αλλάξουμε. Θα δούμε τώρα, θα γίνει. Κάτσε να δούμε. Θα σκέφτεσαι θετικά, θα γίνει. Θα γίνει. Για να δούμε. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ και τον Γιώργο ευχαριστώ και αφού σε Γιώργο σε αγαπάμε, αυτό είναι σίγουρο να το ξέρεις. Λοιπόν, και μια και λέμε για Γιώργο, να προσκαλέσουμε για άλλη μία φορά την Παρασκευή 7.30 ώρα στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Ο Γιώργος ο Κουτελάκης θα κάνει παρουσίαση της ποιότητας ζωής, θα δείξει και τους καινούργιους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους. Και το Σάββατο, όλοι λοιπόν περιμένουμε για το ποιότητα ζωής 7.30 ώρα εδώ στην πλατεία. Και το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου της φίλης μας της Κατερίνας στο Γαλαξία 8 η ώρα. Λοιπόν, Μαρία μου, εμείς θα βρεθούμε την Τετάρτη στη Φρεατίδα, 9 η ώρα. Πες το όνομα, Γιώργο. Blue Lagoon. Μπράβο, γιατί εγώ δεν ξέρω να τα πω καλά. Αυτή τη μισοποιώ στη Ραπέντε, Φρεατίδα, Πειραιάς. Ωραία. Σας περιμένουμε όλους εσείς. Σας περιμένουμε όλους με είσοδο δωρεάν, το ποτάκι μας, η θάλασσά μας, ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό μεσοβδόμαδο βραδάκι να χαλαρώσουμε, να σχολιάσουμε, να κάνουμε γνωριμίες, να ταξιδέψουμε. Θα είναι μια μαγική βραδιά, σας το υπόσχομαι, δεν θα μετανιώσει το σερβί. Ωραία, θα έρθουμε. Εγώ μπορεί να έχω πάει και στη θάλασσα και σου έρθω με μαγειό και από πάνω. Έχει πάει και εκεί, είπα στη θάλασσα. Α, εκεί, κατευθείαν τότε. Έχει ξαπλώσει και κάτι τέτοιο. Ωραία, θα κάνω μπάνιο και μετά θα έρθω να εκδηλώσω. Μια χαρά τότε. Εντάξει. Και θα έρθω και μπάνιο και ποτό. Άρα, παιδιά, σχολάτε από τη δουλειά. Έχετε τον μπανιερό σας, πάτε και πάμε όλοι εκεί, κάνουμε τον μπανάκι μας και μετά πηγαίνουμε και πίνουμε το ποτάκι μας. Μια χαρά και ωραία τα φτιάξαμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Πρώτα ο Θεός το επανειδύν το Σεπτέμβρη με πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και τα δημοτικά, θα έχουμε και καινούργιες εκδηλώσεις, θα έχουμε και πάρα πολλά. Θα είναι νομίζω μια ζωντανή χρονιά και πρώτα ο Θεός να είναι και τα 10 που θα ξεκινήσουμε τα 10 μας χρόνια το γιορτινό το αυτό. Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε την Τετάρτη, 12 του μήνα, 9 η ώρα, στη Φρεατίδα. Στο Blue Lagoon. Μπράβο. Σας αγαπάμε. Και εμείς. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Πρώτα ο Θεός το επανειδή.